Εδώ είμαστε. Κάτσε το να ανοίξω και αυτόν. Ναι, ναι, ναι. Έλα, Νίκο, άντε. Ναι, ναι, ναι. Συνόρα σου, επαγγελματίας είσαι πάλι. Πάντα. Το ξέρω, φιλαράκι μου. Φυσικά και συνόρα, μου εννοείται. 6,5 ώρα ξεκινάει η κομπή, 6:32 ήμουν εδώ. Αλήθεια είναι αυτό. Τιμιότατος. Τιμιότατος. Δεν είχε τσιόδρα σήμερα. Άσε που δεν έχει τσιόδρα, η εκπομπή ξεκινάει ακριβώς την ώρα. Τρίτη, πέμπ... γιατί η προηγούμενη εκπομπή... Τρίτη Πέμπτη έχουμε κανονικά. Ακόμα. Ναι. Θα συνεχίσουμε να παίζουμε. Εννοείται, το βάλουμε και αύριο και μεθαύριο. Και την Πέμπτη. Ώρα, δηλαδή, αν είναι 5 ραδιόφωνα συντονισμένα στο Λίμπερο, την ώρα που βάζει τσιόδρα και τα 5 αλλάζουν. Κοίτα, να σου πω κάτι. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι. Ναι, το λέω σε, να στην ύφη για να ακούσει. Το λέω στη, έτσι δεν λένε. Στην ύφη για να ακούσει πεθερά, έτσι δεν λένε. Δεν το ξέρω. Γι' αυτό το λέω. Το λέω για να τα ακούσουν οι αρμόδιοι. Κατάλαβα. Γιατί εσύ τα απλά κανάλια. Εκτελείς εντολές. Τα κανάλια πώς το βάζουν δηλαδή. Ναι, ρε φίλε, τα κανάλια δεν είναι αθλητικά κανάλια. Τα κανάλια πήραν και 10 εκατομμύρια για την εκπομπή τώρα. Και άλλα 20 μετά. Και άλλα 20 μετά. Ναι, εντάξει. Παρέα, θα πάμε μέχρι και τις 7.30 σαν το σκύλο με τον Γκάτο. Σκύλο με τον Γιώργο Γκάτο. Λοιπόν, Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Απόγευμα. Έβλεπα last dance, φίλε. Δευτέρα, το και εγώ το είδα. Ήταν, το τελευταίο επεισόδιο ήταν πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Θα τοποθετηθώ. 2-3-10-2-7-3 οκτάρια. Ο ένας τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 5-42-22 με χρέωση 0,62 συμπεριλαμβανόμενο και το ΦΠΑ μόνο. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή Κόσμα, θα λέγαμε. Τη λαοφιλέστερη, θα λέγαμε, εκπομπή του Λίμπερ 107,4 σε καθημερινή βάση. Είδαμε Last Dance και οι δύο. Θα το σχολιάσουμε, θα τοποθετηθούμε. Ενδεχομένως να κάνουμε και spoil, βέβαια. Εντάξει, φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Spoil θα κάνουμε. Okay. Τετάρτη λέει, θα δείξουν λέει, σε high definition το ναι. Game 6 με τους Jazz. Ποιοι? Δεν ξέρω αν θα το βγάλει και στο Netflix. Το ESPN θα το έχει σίγουρα, νομίζω. Και με πλάνα, ρε παιδί μου, που τραβούσε το συγκεκριμένο συνεργείο που ήταν. Δηλαδή, extra και τέτοια. Άρα το ESPN, ρε φίλε. Μπορεί να το έχει το Netflix όμως. Δεν ξέρω. Θα έχει και πλάνα, λέει, extra και τέτοια. Δεν νομίζω. Εντάξει, μπορούμε να το βρούμε online εκείνη την ώρα, αλλά θα είναι σε άγρια ώρα. Ναι, τώρα που να κάτσεις να δεις τώρα, εντάξει. Και λέγανε ρε φίλε, οι αλήτες, δηλαδή, στο εκείνο το NBA που έπεφτε ξύλο, όχι, ναι, δηλαδή, πολύ, δεν πολύ μπορούμε ξύλο, καν να σκεφτούμε ναι. Το ότι ξύλο έπεφτε. Δηλαδή, καλά που είναι το Last Dance και μας ανοίγει τα μάτια τους περισσότερους για ότι ξύλο έπεφτε. Να λένε ότι στο Game 6 εκείνο, Game 6 ήταν ή Game 7, μπράβο. Το καλάθι εκείνο το τελευταίο τέλος πάντων μέσα στη Γιούτα που έβαλε ο Τζόταν, ότι ήταν επιθετικό φάουλ. Επειδή υποτίθεται λίγο σπρώχνει με του τα πιάνει χέρια. Λίγο το ποπό του. Ναι, τώρα, σε παρακαλώ. Okay, ρε, φίλε. Ωραία, μόνο μαχαίρια δεν βγαίνει και πιστόλια για τα παιχνίδια. Εντάξει, και επειδή εκείνη τώρα στη τρίπλα πάνω έφερε και το χέρι λίγο, τον έσπρωξε λίγο και ήταν επιθετικό φάουλ. Άσε μας, ρε. Το ακούμπησε λίγο τα οπίστια. Άσε μας, ρε φίλε, σε παρακαλώ. Άνω τελεία πρώτη γραμμή για σήμερα, καλησπέρα. Σήμερα δεν πέσατε έξω, Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Επιβεβαιώνεται όσο πάει ο κύριος Ιωαννίδης, ο λοιμοξιολόγος, ναι. Ο οποίος μιλούσε ότι θα πάμε στο 99% των κρουσμάτων στις 25 του μηνός. Σήμερα είχαμε μόνο είχαμε δύο σήμερα, ναι, σωστά. Ναι, ήταν δύο οι θάνατοι. Και έχουμε πόσο σήμερα, 10, 8. 18, ναι. Ναι. Τι 18. Μόνο δύο κρούσματα. 18 του μήνα. Α, δύο θανάτια, 18 του μήνα. Ναι, ναι, στις 25 είναι το 99%. Την Κυριακή τελειώνει στην Κύπρο. Αλήθεια είναι αυτό, επιβεβαιώνω. Ναι, λοιπόν, το quiz το προηγούμενο ήταν της Παρασκευής, ήταν ο Τότσιος, που είναι πρώτος χώρος στην ιστορία της Τότσιος. Άλφας. Το βρήκα. Τότσιος. Το βρήκα, γι' αυτό σε ρώτησα αν είχε παίξει τον Ηρακλή. Είναι δύο περιόδους στον Ηρακλή, είναι από τις Σέρες. Και δεύτερος είναι ο θρηλυκός Απόστολος Κουτρουλιάς. Ναι, με 4.960 νομίζω κάτι. Έχει φορέσει τη θάνατο του Άρη Νίκο Απόστολος Κουτρουλιάς. Σε καλά χρόνια. Όντως. Βέβαια. Ο Τότσιος πρώτος σκόρε, ρε. Μπράβο. Σήμερα θα βάλω για πρώτη φάση ένα πανεύκολο quiz. Το οποίο θα απαντηθεί σήμερα. Ποιος ήταν πρώτος σκόρε της Α2. Αυτό περιμένω με το φίλο μου που είναι από εκείνα τα μέρη της Ανατολικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας. Ναι. Την περίοδο 2003-2004. Με ποια ομάδα, αλλά και σήμερα σε ποια ομάδα έχει δελτίο. Παρότι δεν αγωνίστηκε φέτος. Της Α2. Έχει και δελτίο. Δηλαδή, ας πούμε, για να φέρω ένα παράδειγμα, για να μην πω την ομάδα, θα δώσω ένα παράδειγμα. Τότε, ας πούμε, είχε τον Παπάγου δελτίο και σήμερα έχει τον Χαρίλαο. Τι σεζόν. Είναι ο παράδειγμα. Ορίστε. Τι σεζόν. Ο πρώτος σκόρε την περίοδο 2003-2004 με ποια ομάδα. Αχα. Και τώρα σε ποια ομάδα έχει δελτίο παρότι φέτος δεν αγωνίστηκε. Ναι. Και θα βάλω ένα τελευταίο των τελευταίων για 25 Πέμπτου μέχρι τις 7 η ώρα μπουκάλι. Άλλο ένα μπουκάλι βάζει η εκπομπή αυτή. Και αυτό είναι πρωτοτυπία. Όπως δύο τα μπουκάλια. Πέμπτου,
Ναι, το ένα όμως είναι για 25 Πέμπτου. Και όπως είπαμε ότι 25 Πέμπτου υπάρχει περίπτωση την Παρασκευή, άμα θυμάστε, να ανοίξουν οι καφετέριες, τελικά ανοίξανε. Ανοίγουν 25 Πέμπτου, αντί για μία. Τώρα, Δευτέρα δεν ανοίγουν, ναι, σωστά. Οκ. Okay. Ναι, λοιπόν, θα βάλω κάποιες ερωτήσεις, θα τις λέω αργά-αργά, για να μην πει ο άλλος δεν άκουσα καλά κτλ. Ναι. Ποιος παίκτης, ο οποίος έχει σήμερα γενέθλια, έχει παίξει στην ομάδα που έχει πάρει τους περισσότερους τίτλους στο κύπελλο πρωταθλητριών στην Champions League, πιστεύω ότι βρήκατε αυτή την ομάδα, okay, και σε ποια ελληνική ομάδα έγινε πρώτα γνωστός. Έχει σήμερα γενέθλια. Και έγινε γνωστός πρώτα σε ελληνική ομάδα. Ναι. Okay. Επίσης, η μεγαλύτερη διαφορά του Άρη στο μπάσκετ είναι 32 πόντοι. Και η μεγαλύτερη διαφορά του ΠΑΟΚ εναντίον του Άρη είναι οι 35 πόντοι. Ναι. Επιτευχθήκανε σε ορισμένα χρονικά διαστήματα. Θέλω με την πολιτική, τι σχέση έχουν με κάποια πολιτική οικογένεια, και επίσης ποιος ήταν κορυφαίος του ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι φανατικός Αριανός. Πολλά έχει βάλει. Τι είναι, έλα, το δεύτερο είναι εύκολο. Χρήστο, θα πω το, εντάξει. Όχι. Ναι. Όχι, αυτό πρέπει να το απαντήσουν οι άλλοι όμως. Εντάξει. Καλά, okay, πήρα, εντάξει. Μου έχει στείλει ένας φίλος απάντηση για το πρώτο σκόρο σεζόν 3-4. Να την πω. Ναι, πες την. Μουλάκης. Ναι. Μουλάκης. Και πού έχει δελτίο Μουλάκης, ναι, ακόμα, ρε. Ο Μουλάκης είναι από το χωριό του πατέρα μου, ναι. Ναι. Και έχει δελτίο σήμερα στο Γούσο Ελευθερούπολης. Μάλιστα. Και όπως μου λέει, είχε κάνει, λέει, ρεκόρ τριπώντων, λέει, εκείνη τη σεζόν. Λέει. Ναι, είπε όμως με ποια ομάδα βγήκε πρώτο σκόρ τότε. Όχι, ομάδα δεν μου έχει στείλει εγώ. Εντάξει, εύκολη είναι η ομάδα. Λοιπόν, επίσης... Καό δράμας. Όχι. Ναι, ναι. Το πέτυχα. Α, okay. Ναι, ναι. Επίσης, η τρίτη ερώτηση, αυτή την ξέρει σίγουρα ο Γιώργος Ματζιούκης. Ποιος παίκτης του Ηρακλή, ο οποίος έπαιξε και στο Θερμαϊκό Θέρμης όταν ήμουν παλιά εγώ, έχει 318 συμμετοχές με την Εθνική Ελλάδος. Στο βόλεϊ είναι αυτό. Στο βόλεϊ. Επίσης, για γνώσεις του γυναικείου μπάσκετ, ποια παίκτρια από Βουλγαρία ανέβασε την Αλφα Εθνική το πειραματικό και τον Άρη. Ναι. Ποιος μεγάλος παίκτης του NBA, πάρα πολύ μεγάλο όνομα, δηλαδή άμα σας το πω, εντάξει, όλοι θα μου πείτε, να το ξέρω. Έχει ρίζες από Πελοπόννησο. Ο Λεμπρόν. Ναι. Ναι. Παιδιά, αυτό είναι για τους όλους, εντάξει. Δηλαδή τώρα αν πω ναι ή όχι, δεν μπορώ να πω και ναι ή όχι. Ποιος μεγάλος παίχτης του NBA έχει ρίζες από την Πελοπόννησο, εν ενεργεία. Εννοείται, ρε παιδιά. Εν ενεργεία. Ναι, ναι. Ο Λούκα Ντόντσιτς. Παιδιά, δεν πρόκειται να σας πω, πάντως το ξέρετε. Και το τελευταίο φυσικά, ποια ήταν η πρώτη ομάδα, ναι, που έπαιξε με ελληνική ομάδα στο μπάσκετ, που έπαιξε με 5 ξένους και σε ποιο μάτς. Ο Άρης. Παιδιά, είπαμε αυτό, θα απαντηθεί ως τη Δευτέρα, ναι, αλλά με 5 ξένους δεν έπαιξε ο Άρης. Όχι. Δεν ήταν η πρώτη ελληνική ομάδα που έπαιξε με 5 ξένους. Μάλιστα. Πιστεύω ότι ακούσατε και τις εξερωτήσεις πάρα πολύ καλά. Επαναλαμβάνω, πρώτη, ποιος παίκτης έγινε γνωστός σε ελληνική ομάδα και έχει παίξει φυσικά στην ομάδα που έχει πάρει τους περισσότερους τίτλους σε κύπελλο πρωταθλητριών, ναι, και Champions League συνολικά. Η μεγαλύτερη διαφορά του Άρη και του ΠΑΟΚ, του Άρη είναι 32, του ΠΑΟΚ είναι 35, και πώς συνδέονται με μια μεγάλη πολιτική οικογένεια. Στο βόλεϊ, ποιος παίκτης του Ηρακλή έχει 318 διεθνείς συμμετοχές. Ποια παίκτρια στο γυναικείο ανέβασε το πειραματικό και τον Άρη. Ποιος μεγάλος αστέρας του NBA έχει ρίζες από Πελοπόννησο, και ποια ομάδα έγινε στο μπάσκετ η πρώτη ελληνική ομάδα που έπαιξε με 5 ξένους. Για να βοηθήσω λίγο, φώναζαν οι οπαδοί της αντιπάλου ομάδος, έλα σε λάς επίτηδες. Αυτό μέχρι 25 Πέμπτου στις 7 η ώρα, για απάντηση. Μάλιστα. Μάλιστα. Η άλλη, ο Μουλάκης ευρέθηκε, εντάξει, που ήταν πολύ εύκολο που είσαι, θεωρώ, σχετικά εύκολο. Μάλιστα. Καλή σας συνέχεια. Να είσαι καλά, Νεκτάριε. Καλή συνέχεια σε εσένα. Πολύ δυναμικά μπήκε ο Νεκτάριος μέσα στην εβδομάδα. Έχει κάνει homework όλο Σαββατοκύριακο. Σαρωτικό θα το χαρακτήριζα. Σας έχει δώσει ψωμί. Όσοι θέλετε, παιδιά, χωνίστε λίγο το μυαλό σας. Σκεφτείτε και απαντήστε. Εγώ χαθεί. Εγώ χαθεί εντελώς. Λοιπόν, 2-3-10-2-87 και 3 οκτάρια. FM γεννώ το μήνυμά σου. 5-42-22 με χρέωση μόλις 0,62. Εγώ για το Last Dance. Για το Last Dance θα πω αυτό που είπα πριν στον Αντώνη τον Γκάτζιο. Εντάξει, νομίζω ότι ακόμα και οι νεότεροι ξέραμε τι τεράστιο μέγεθος ήταν ο συγκεκριμένος. Οκ. Okay.
το αντιληφθήκαμε λίγο περισσότερο και επιβεβαιώθηκε ποιος είναι ο Good, διότι αυτός ήταν ο κορυφαίος σε περίοδο που δεν υπήρχαν social media. Πάμε παρακάτω. Αν εμβαθύνετε λίγο στο Last Dance, θα καταλάβετε και θα αντιληφθείτε, και πρέπει να το κάνουν κυρίως οι άνθρωποι των ομάδων, πώς χτίζεται με υπομονή και πλάνο ένα πετυχημένο franchise. Franchise, Νίκο. Βεβαίως. Αυτή τη στιγμή η λέξη franchise που λες, νομίζω ότι ένα στους 10 ακροατές μας καταλαβαίνει τι εννοείς. Βεβαίως. Μιάνο τελεία ακόμα μια φορά. Πάμε, έχουμε δύο κιόλας. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε. Τι κάνετε? Γεια σας, κύριε Αντώνη. Καλή κύριε. Εβδομάδα. Τι, πώς είστε? Και τι άλλο, πήγαμε στη δουλειά και πάλι. Α. Να οικονομήσουμε. Σε ποια πιάτσα σας βρίσκουμε? Α, εδώ στην Πλατεία Ελευθερίας. Α, εδώ κοντά δηλαδή. Ξέρεις... να φύγει η πιάτσα. Επειδή είπε να πάρω τηλέφωνο, μπας και φύγω γρήγορα. Α, Πλατεία Ελευθερίας, βρώμα είμαστε. Ναι, δύσκολο να βρεθεί τώρα. Μέχρι να τσουλήσει, να φύγει, έχει δρόμο, ναι. Τώρα είμαι έκτος, φίλε. Άμα κάνουμε τέτοιο θαύμα, τι να πω, ξέρω εγώ. Όσες φορές πήρα τηλέφωνο, έφυγα πάντως. Το ξέρω, γι' αυτό το λέω. Αναστέλνουμε δουλειές εμείς γενικότερα, είναι γνωστό. Ναι, ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Το είδα το ένα βιντεάκι που είδα δευτερολέπτο που δείχνει το καλάθι του. Του Γκουάντ, πως του Τζόρνταν, το τελευταίο καλάθι. Ναι. Που πρέπει να το συνεργεί αυτό που λέτε, λογικά έτσι δεν είναι, γιατί το δείχνει και πρώτη φορά το είδα, δεν το ξαναδεί, έτσι τόσο ζωντανό ρε παιδί, λες είσαι εκεί μπροστά ρε παιδάκι μου, έτσι. Αυτό με το Ράσερ το τελευταίο πρωτάθλημα. Ναι, που ζητάνε επιθετικό φάουλ. Ναι, ρε φίλε, δηλαδή γελάει ο κόσμος, σε παρακαλώ δηλαδή, εντάξει. Επιθετικό φάουλ, εκεί παίζανε μπουνιές τώρα. Ναι. Δηλαδή, άμα δώσεις αυτό επιθετικό φάουλ, πρέπει να δώσεις κάνει φάουλ που κάνει ένα γκολ. Πρέπει να σου τα πελάσεις. Όταν του κλέβει την μπάλα. Ναι. Σε παρακαλώ τώρα. Δηλαδή, άμα δώσεις επιθετικό φάουλ, δώσε διπλό επιθετικό φάουλ και τεχνικό. Δηλαδή, έλεος δηλαδή τώρα, εντάξει. Έσμπρουξ λέει με το χέρι, άντε να αφήστε μας καλά. Τώρα μπορεί να το έβγαινα φάουλ αυτό, πέρα την πλάκα. Καλά, ναι, τώρα μπορεί να το έβγαινα αλλιώς. Έχουν αλλάξει κάπως, πάρα πολύ. Εδώ ρε, είχε ματώσει στο φρύδι που είχε ματώσει και δεν δώσαν τίποτα. Σε θυμάμαι κάποτε ότι είχαν βγάλει για παίχτες που ήταν όπως ο Στόγιον Βράκοβιτς και κάποιοι άλλοι που τους έκανε στην μπάσα ψηλά και την καρφώναν από ένα σημείο ότι το δίνανε ανάποδο, το δίνανε, πώς το λένε, λάθος. Απαγορευόταν δηλαδή να καρφώσεις κατακόρυφη. Όχι, στο ναι. Στη FIBA, ναι, ο Βράγκο θα παγωγόταν να καρφώσει με την τέτοια τρόπο. Δηλαδή, γιατί ήταν ψηλός, πάρα πολύ ψηλός, και δεν μπορούσε να κάνει δηλαδή, την μπάση και να καρφώσει με ένα επιτόπιο άλμα. Τώρα, ο Βράγκο δεν έκανε και κάτι επιτόπιο άλμα, αλλά ξέρεις εκεί που ήταν τα χέρια τα πάρα, πάρα πολύ ψηλά. Έπρεπε να είναι μόνο σε κίνηση. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και τέτοιος. Άλλα πράγματα, άλλα ήθη και τότε δεν υπήρχε εδώ. Θυμάσαι που σε έλεγα προχθές ότι οι πιο πολύ καλούς παιχτές χρησιμοποιούσαν το αριστερό τους χέρι για να κόβουν το κόψιμο. Και θεωρούταν φάουλ αν τους χτυπούσες το αριστερό χέρι ενώ στερά με το δεξί. Και τώρα είναι αυτό, δεν θεωρείται τίποτα φάουλ. Άλλο μπάσκετ, εντελώς. Δηλαδή όπως είπε και ο προηγουμένος του ρεπόρτερ του Άρη, δεν είναι άλλο μπάσκετ. Αντώνης ο Γκάτζης. Εντελώς διαφορετικό μπάσκετ. Ναι. Τώρα που είπες Βράγκοβιτς, θυμήθηκα τη μία και μοναδική φορά που βρέθηκα δίπλα του και νιώσα πάρα πολύ άσχημα. Πραγματικά πάρα πολύ άσχημα. Μπαμπάς και γιος, κάπως έτσι. Παππούς και εγγόνι ήταν αυτό, δεν ήταν μπαμπάς και γιος. Ναι, ναι. Και σκέψου τι καριέρα θα μπορούσε να έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος αν είχε μάτι, ε. Καλά, εντάξει, δεν έκανε και καριέρα. Οκ. Μια χαρά ήταν. Δεν είχε μάτι, έπαιζε NBA, δεν μπορούσε να παίξει NBA. Δεν πήγε στο NBA σε κάποια φάση μετά το Παναθηναϊκό. Νομίζω πήγε Μινεσότα Τίμπεργουλφς, κάτι τέτοιο. Δεν ακούμπησε τώρα, δεν έκανε ούτε καριέρα του Κούκος, ούτε του Ράντζα, ούτε του. Δεν νομίζω να τα λες και ανάλογο ταλέντο τώρα με αυτούς. Οκ. Άλλος ο ρόλος του, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, φίλε, αλλά. Καλά φτιάχνει. Ένα ολόκληρο ευρωπαϊκό έργο στο Παναθηναϊκό, το πεντακάθαρο, με εκείνη την πεντακάθαρη τάπα. Βέβαια, εννοείται πεντακάθαρο. Βέβαια. Ηρωικά έτρεξε γιατί πρόλαβε. Αφού είχε χτυπήσει τον πλό, αλλά δεν πειράζει. Για εμάς που είμαστε και πιο παλιοί. Μας θύμισε το αιώνιο δευτερόλεπτο, δεν ξέρω αν έχεις ποτέ τη φάση. Περίμενε τώρα, για ποια φάση λες, για το Παναθηναϊκός Μπαρτσελόνα εκείνο ή για άλλο? Όχι, πιο παλιά, ίσως που είμαστε πιο παλιά από εσάς, ναι. Μας θύμισε και το αιώνιο δευτερόλεπτο. Το Παναθηναϊκός ΤΣΚΑ Σόφιας. Ναι. Προηγείται ο Παναθηναϊκός με 5 πόντους, έχει 4 αθλών τελειώσει το μάτς και ο Παναθηναϊκός θέλει δίποντο για να περάσει στο Final 8. Τότε έτσι το λέγανε, Final 8, δεν θυμάμαι, okay. 8, 6, δεν θυμάμαι ακριβώς. Και ήταν τώρα που... τέλος ένας με μουστάκι παίκτη Μαθηναϊκού, έτσι πολύ ψηλό παιδί, και μετά ήταν και προπονητής, κέρδισε φάουλ, ενώ θα έπρεπε το παιχνίδι να έχει λήξει. Αλλά ο χρονομέτρης
το σταμάτησε το δευτερόλεπτο, δηλαδή περάσαν 6 δευτερόλεπτα, ενώ το παιχνίδι είναι 4 για να τελειώσει. Αλλά οι διαιτητές δεν μπορούσαν να καταλάβουν, δηλαδή το χρονόμετρο σου λέει δείχνει. Δεν υπήρχαν διπλές διαφορές και πήραν την νίκη με 2 βολές. Αν το ψάξεις αυτό, το αιώνιο δευτερόλεπτο, το βρεις. Στο Παναθηναϊκό της Μπαρτσελόνα πρέπει να ήταν αιώνια καμιά 3 δευτερόλεπτα. Πρέπει να είχαν κολλήσει τα πάντα. Ωραία, και μετά μοιράζονταν τα πρίμα από τον Παύλο. Όλοι πέραν περνούσαν από το ξενοδοχείο και πέραν από κάτι. Πέραν κατά εκατομμυριάκι, τους έδινε όλους. Τότε τα ωραία χρόνια. Ναι, εντάξει, Παύλος ήταν. Έδινε, φίλε, εντάξει, Παύλος ήταν. Από τους λίγους ρομαντικούς που ασχοληθήκανε με το μπάσκετ. Να είσαι καλά, Αντώνη. Για να πάμε και στον επόμενο. Γιατί θέλανε να βάλουν φράγκα. Λοιπόν, κύριε, καλή εβδομάδα. Να έχουμε τα λέμε αύριο. Να είστε καλά. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Δεν θα καταφέρουμε τον άνθρωπο να το βρούμε ένα πελάτη. Όχι. Δυστυχώς. Έκλεισε και ο άλλος πελάτης ο δικός μας. Χαίρετε. Ναι. Ναι. Μας ακούτε. Ποιος είναι. Δεν μας ακούτε, να ξαναπάρει. Αφού δεν μας ακούει. Νίκο, συνέχισε αυτό που έλεγε για το Last Dance, φίλε. Πριν το συνεχίσω, είχε ανεβάσει κάτι ωραίο το Sport 24 στο Instagram. Ναι. Ή το Port 24, όπως μου το είπες. Λένε κάποιοι, ναι. Ναι. Και λέει, ρε παιδί μου, για αυτό που συζητούσαμε τώρα, ότι με αφορμή, ρε παιδί μου, το ντοκιμαντέρ και το τελευταίο επεισόδιο, λέει, το Sport Illustrated με αφορμή, λέει, το τελευταίο επεισόδιο, ναι, και το σούτ μπροστά στο Russell. Uh-huh. Ρώτησε τους αναγνώσεις στο Instagram, λέει, αν ο MJ, λέει, έσπρωξε τον Russell. Να σου πω. Και γράφει κάτι ωραίο, πρόσεξε. Αχα. Υπάρχει κάποιος άλλος που παίζει, λέει, παγκοσμίως, που θα λύγιζε τα πόδια του παράλληλα με το παρκέ. Θα σηκωνόταν και θα έβαζε το τέλειο σουτ χωρίς να πάθει τουλάχιστον 5 διαφορετικούς τραυματισμούς σε αστράγαλο αχίλιο. Γόνατο δάχτυλα και μέση. Και άλλοι μπορούν να το κάνουν, οκ. Okay. Απλά εκείνη την εποχή ήταν λίγοι αυτοί που μπορούσαν να το κάνουν. Αυτό, ναι. Okay. Εντάξει. Στον επόμενο, καλησπέρα. Ο Σπόρο 24 σήμερα που έχει γίνει έχει βάλει ή ασχολείται μόνο με το Last Dance. Λογικά μόνο με το Last Dance. Ασχολείται, έχει. Έχει πολλά να πει εκεί. Χαίρετε. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να ρωτήσω ο προπονητής, ο coach, ας πούμε, Φώτης Κατσικάρης τώρα είναι σε καμιά ομάδα να δούμε. Ο coach Φώτης Κατσικάρης, τώρα που κάνεις αυτή την ερώτηση, ήταν στην Γκραν Κανάρια φέτος. Δεν ξέρω. Νομίζω πρέπει να έχει συμβόλαιο για την επόμενη σεζόν. Δεν νομίζω να πήγε για μια χρονιά. Και στην Ισπανία είναι σε φάση να επιστρέψουν σε κάποια φάση. Λίγο πιο μετά. Με Ισπανία, δεν φεύγει από κύριε. Εκεί είναι ο παράδεισός του. Ξεκινήθηκα γιατί ήταν ο coach, ας πούμε. 35 πόντους να πούμε. Όντως. Πάγαμε. Όντως ήτανε. Φώτης Κατσικάρης, ρε φίλε. Φώτης Κατσικάρης. Ο χίπστερ. Κι όμως τόσα χρόνια. Είναι μεγάλη υπόθεση, φίλε, το τι έχει γύρω γύρω. Ας πούμε τον είχε φέρει ο Δαμιανίδης, θεωρώ ήταν ο ανερχόμενος και ο καλύτερος, ας πούμε, νέος Έλληνας προπονητής. Ναι. Και έφυγε, ας πούμε, τον Άρη πολύ άδοξα, ας πούμε. Πιεζόταν εδώ, λέει. Και στους Τζαζ είχε δουλέψει ένα φεγγάρι. Ένα φεγγάρι δούλεψε ως βοηθός στο team εκεί. Ναι. Πήγε και NBA. Και γύρισε στην Ισπανία. Okay. Μια χαρά. Ναι. Μάγκας είναι. Ενώ, 100%. Ας πούμε, στους 32 πόντους, ας πούμε, εμείς είχαμε προπονητή το Στίβια Τσόγλου. Αυτό ποιο παιχνίδι ήταν. Πότε ήταν, θυμάσαι. 99, ήταν 4 Οκτωβρίου 1992. Μάλιστα. Το θυμάμαι την προμηνία γιατί εντάξει, η κυρία θέλει τον Καρδάση να πούμε και θυμάμαι. Και θυμάμαι ότι μετά εκείνο το μάτς είχα πετύχει το Στιβάρα να πούμε σε ένα εστιατόριο στην Εκτίνου. Τώρα ναι. Πρέπει να υπάρχει, να πούμε στο Τίφανης. Ναι, δεν υπάρχει τώρα. Okay. Και τότε πρέπει να ήμουν, ξέρω εγώ, εκεί βοηθός σερβιτόρου και τα λοιπά και ήρθε στη Βάρα με ύφος χιλίων καρδιναλίων και λέω κάτσε λίγο να το πλησιάσω τώρα και να κάνω ότι και καλά είμαι ουδέτερος, ας πούμε, δηλαδή δεν είμαι ούτε Άρης ούτε ΠΑΟΚ και τον πλησιάζω και του λέω εσύ στη Βάρα, του λέω τι τους έκανες ρε φίλε, λέω καλά άλλο, δεν τους λυπήθηκες λίγο 32 πόντους να πούμε. Και τι γυρνάκι μου λέει ρε φίλος στη Βάρας, να πούμε, δεν το ξεχνάω ποτέ αυτό. Και ήταν και προφήτης τελικά. Λέει φλαράκ να μου, έτσι, στα Αμερικάνικα να μου, ξέρω τι ομάδα είσαι, αλλά εγώ σε αυτούς έχω παίξει στη τελευταία σεζόν της καριέρας μου. Όντως. Ξέρω καλά, λέει αυτοί, δεν θέλουν νύκτο, λέει να μου. Άκου τώρα τι με είπε ο τύπος. Θέλουν πάτημα στο κεφάλι, διότι αυτοί, λέει, άμα σε βρούνε σε δύσκολη στιγμή, δεν θα σε λυπηθούν. Και όντως, ας πούμε, το Φώτη Κατσικάρη φάγαν 35 πόντους, βέβαια. Εντάξει, δεν ήταν δύσκολη στιγμή τότε, και ο Άρης, καλή ομάδα. Και τότε απλά έτυχε εκείνο το μάτς, τον είχε πάρει κατηφόρα
Έγραψε πολύ το κοντέρ, οκ. Και ο Πάοκ ήταν σε τρομερή μέρα, εντάξει. Μέχρι να το πω το καλύτερο παίχτη, τα λέμε αυτά έτσι. Επαγγελματία, δεν κατάλαβε. Στη βάρα να πούμε. Πιούμε και ένα Τζακ Ντάνιλ να πούμε να γουστάρουμε. Μεγάλη μορφή. Μεγάλη μορφή μέχρι που άρχισε να ασχολείται με τη Χρυσή Αυγή και χάθηκε λίγο. Ναι, δηλαδή εκείνη τη σεζόν, ας πούμε, ξεκινήσαμε στη Βάρα να πούμε Τζακ Ντάνιλς, Ρόι Τάλπεϊ με τις πύρες και Αλοθόπουλος τον ίδιο στα μέσα της χρονιάς και έφερε το Σβί Σέρφ, το Σβίκα, Σβίκα Σέρφ θα πω. Καλύτερη δουλειά. Και πήραμε το ευρωπαϊκό στο Τωρίνο, ήμουν εξ Τωρίνο βασικά. Ναι. Τέλος πάντων. Εκεί που έπεσε λίγο ξύλο εννοείς. Ναι. Κοίτα, εγώ θα σου πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα τίποτα. Δηλαδή, όταν τελείωσε το παιχνίδι, ναι. Είχα τέτοια, ας πούμε, αποθυμένο από τα προηγούμενα Final Four να κουμπίσω, ας πούμε, ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Ναι. Που θυμάμαι, ας πούμε, ότι μπαίνω μέσα, πάει να ψαμετήσει ένας Ιταλός αστυνομικός, ο οποίος όμως ήταν έτσι λίγα κιλά και εγώ, επειδή είναι τριψήφια αριθμή κιλών, τον πήρα παραμάζωμα. Αλλά πήγα πραγματικά για να πιάσω για να κουμπίσω το κύπελο. Δεν κατάλαβα. Ότι παραδίπλα μου έπεφτε κολοτσοπατινάδα, το πιστεύεις? Μπορεί να ήμουν σε Νιρβάνα, δεν ξέρω, να... Έτσι όπως ήσασταν όλοι. Αλλά δεν κατάλαβα τίποτα. Και μετά έμαθα ότι έπεσε ξύλο. Δηλαδή εγώ, ας πούμε, ο στόχος μου ήταν αυτός, γιατί θυμάμαι ότι εγώ κατάφερα και έπεισε το κύπελο. Ναι. Και θυμάμαι που μου λέγανε μην πλύνεις το χέρι σου για μια εβδομάδα, γιατί κατάφερα και έπεισε το κύπελο, κατάλαβες, το είχα αποθυμένο. Όντως τελικά έμαθα ότι κάτι έγινε, ας πούμε. Αλλά εγώ εκεί στην κρίση δεν είχα καταλάβει τίποτα. Τι ωραίες ιστορίες είναι αυτές. Αυτές οι ρετρό έχουν εγώ, έχουν γούστο πάντα. Έχουν γούστο. Ναι. Τέλος πάντων, ο Θεόφιλος Μητρούδης ήταν μεγάλη μορφή. Νομίζω ότι έφυγε άδοξα από την ομάδα. Δηλαδή, εντάξει, είχε να δώσει κι άλλα, να πούμε. Και μετά από κάποια χρόνια κατάλαβα πόσο ωραίος άνθρωπος είναι, πόσο γλετζές, γιατί τον πέτυχα, ας πούμε, σε μια εκδρομή στο Βίγκο το 99, τον Νοέμβριο του 99, Θέλτα Άρης. Ναι. Όπου ξαφνικά τον βλέπω στο ξενοδοχείο και λέω, ρε Θεόφιλε, πώς από εδώ εσύ? Λέει ότι εδώ έχει πολύ ωραία αξιοθέατα. Λέω, τι αξιοθέατα? Εδώ, να πούμε, είναι μια πόλη, ξέρω εγώ, που είναι τρεις φορές στη Θεσσαλονίκη σε έκταση και έχει 200.000 κατοίκους, 250. Μετά, ας πούμε, όταν κάναμε κάτι πόλεις με κάτι ταρίφες, ας πούμε, και είδα τι πεζόταν εκεί πέρα στα παράκια, ας πούμε, που έπεσε πολύ καρεβική. Κατάλαβα για ποιο λόγο ήρθε ο Θεόφιλος, ας πούμε. Εκείνο το παιχνίδι είχε έρθει και με το προσωπικό, λέει, αρτζή το Κοντομινάς, ας πούμε. Ποιος και εκείνος ήταν Ελλάδος. Κορόιδο. Ναι, ζει ο Κοντομινάς παρεμπιπτόντος, ζει. Ναι, ζει. Γιατί μαθαίνω ότι είναι δύσκολο στην υγεία, αλλά άμα έχεις κρίμα, φίλε, σε κρατάνε στη ζωή, αυτό είναι το κρίμα. Τέλος πάντων, ναι, ιστορίες τώρα λέμε. Αυτά ρε Μάκη. Να σε καλά. Κατσικάρης. Μόνο Φώτης. Άρης. Μεγάλος coach θα πούμε. Έτσι. Κατσικάρης ρε, τέλος πάντων. Μην κουλατίζεις για τον Κατσικάρη. Έγινε. Να σε καλά. Έγινε. Όχι, τον σέβομαι εγώ τον Κατσικάρη, να ξέρεις. Κι εγώ. Τον σέβομαι γιατί, εξ τόσα χρόνια, μπράβο, σε αυτό το επίπεδο, είχε κάνει κάποιες επιτυχίες στα ξεκινήματα του με την Bilbao. Αυτό ήτανε. Είχε πάρει κύπελο, είχε με πάει στο τελικό. Με την εθνική τι είχε κάνει? Έβλεπε τον Αντετοκούμπο στα τρίποντα γωνίες. Έβλεπε μπροστά όμως για τον Γιάννη, φίλε. Ναι. Κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει σουτέρ το παιδί. Ναι, ναι. Σωστά. Αλλά πού να αντιληφθείτε εσείς τώρα το Φώτη, ρε φίλε. Κι όμως, φίλε, ο Φώτης έχει κάνει στην Ισπανία σε χρόνια καριέρα. Έχει πολύ καλό όνομα. Πολύ καλό όνομα. Έχει ένα όνομα καλό, ρε παιδί μου. Και δεν είναι τυχαίο ότι έχει πάει σε διάφορες ομάδες. Άσια τι έχει κάνει. Όταν μια ομάδα ψάχνει προπονητή. Όχι, τώρα ξέχασα. Ναι, ναι, πέρα την πλάκα. Ρεάλ Μπαρσελόνα. Ναι, ναι. Και οι υπόλοιπες τον έχουν σταθερά στη λίστα του. Έτσι, έτσι. Και τα λέει πολύ ωραία. Άλλο το τι κάνει. Αλλά τα λέει πολύ ωραία. Το πουλάει καλά. Έτσι, τον βλέπω ένα βράδυ σε μια. Τώρα μέσα στην καραντίνα, μια διαδικτυακή εκπομπή. Δεν θυμάμαι τι έβλεπα. Στον Καζέτα. Όχι, δεν στον Καζέτα. Σε εμά ήταν. Στο SDNA ήταν. Ένα βράδυ. Και όντως, ρε παιδί μου, δηλαδή αυτά που λέει είναι σωστά. Αλλά το τι κάνει μετά είναι μια άλλη κουβέντα. Είναι λίγο και αυτό το ύφος, το χυψερικό, ρε παιδί μου, το τέτοιο. Ο Πιτίνο μίλησε πουθενά τελευταίο, γιατί παντού μιλάει το πρωί. Ο Πιτίνο θα αναλάβει την εθνική ομάδα, λέει. Είναι έτοιμος. Έχει μιλήσει την ΕΡΑ. Έχει μιλήσει στον Καζέτα. Βέβαια. Μίλησε στο Open. Λύνει τη σιωπή του. Βέβαια. Κάθε μέρα. Εν τω μεταξύ, φίλε, βλέπει. Πριν δύο ώρες αποφασίστηκε οριστικά ότι ξεκινάει το πρωτάθλημα με τον μπάσκετ. Δεν του νοιάζει, ρε. Ένα ντάνθρε, φίλε. Δεν του νοιάζει. Αυτό το βαθμό εσύ αναμενόμενο ήταν. Σε δύο εβδομάδες πλέον είναι οριστικό όμως. Που θα έλεγε μια ψυχή. Είναι οριστικό αυτό. Δηλαδή κάτσε λίγο. Τώρα αυτό το Σαββατοκύριακο όχι, ούτε το άλλο, το παράλληλο θα έχουμε πρωτάθλημα. Ναι. Υπέροχα. Υπέροχα. Τέλειο ακούγεται.
Τέλεια. Πανηγυρίζουμε. Πολύ ωραίο. Πανηγυρίζουμε όλοι. Πάκο Ολυμπιακός στην Πρεμιέρα ή Ολυμπιακός? Πάκο Ολυμπιακός και Άρης Όφη. Τέλεια. Και Άρης Όφη. Και Παναθηναϊκός ΑΕΚ, τι είναι? Καλά θα περάσουμε. Τέλεια. Τέλεια. Σε άδεια παγωμένα γήπεδα. Μυγρασία 100%. Τέλεια. 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 Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στα play-off. Τεράστιο ενδιαφέρον βαθμολογικό για όλους. Ναι. Δηλαδή στην κόψη του ξεναφιού όλες οι θέσεις και το πρωτάθλημα. Η βασική ερώτηση που πλανάτε πάνω από την επανέναρξη του πρωταθλήματος είναι εάν ο Άρης θα πάει ξανά στον τελικό ή αν ο Μάνταλος θα κρατήσει ξανά το κύπελο. Κατά την είσοδο των ομάδων. Αυτό είναι το θέμα. Ακόμα, για κύπελο ακόμα δεν έχουμε. Θα ξεκινήσει. Θα ξεκινήσει, αφού θα γίνει και το πρωτάθλημα. Θα ξεκινήσει, αλλά μα δεν έχει ημερομηνίε ούτε για το πρωτάθλημα. Δεν έχει ρίξει τη σέντρα. 6-7, αυτό δεν είναι. Ναι, μόνο αυτό έχει ζωδεμένο. Δεν ξέρει πώ θα πάει. Θα πάει 6-7 και θα τελειώσει. 19 λένε, ρε, ναι. 19 τόσο πίσω θα πάει. 19 θα είναι το τελικό. 19 και το κύπελο. Ναι. Okay. Αλλά να δούμε, θα γίνουν 2 παιχνίδια την εβδομάδα. Θα γίνεται ένα. Εκεί θα σκέφτε μα, θα πάει και με 2 παιχνίδια, φιλέ. Για να τελειώσει. Αυτοί θέλουν να τελειώσουν μέσα Ιουλίου για να πούνε θα κάνουμε και λίγο διακοπέ. Στο μεταξύ, τι λίγο διακοπές, να σου πω λίγο κάτι. 2 εβδομάδες βαριά θα προλάβουν να κάτσουν. Τρίτος προκριματικός, αλλά θα μου πει. Θα πάνε πιο μετά, θα πάνε πιο μετά. Αφού τον Αύγουστο θα παίξουν τώρα το αρνά του Europa League και του Champions League. Και πότε θα παίχνουν τα προκριματικά? Σεπτέμβριο. Τσακ μπαμ. Μεσαιωνιτικές διαδικασίες. Άρα θα κάνουν διακοπές. Μπορεί να βάλουν τον Αύγουστο τίποτα πρώτου προκριματικού να παίξουν τέτοια, ρε παιδί μα. Κάτι Λιχτεστάιν και τέτοια. Ναι, Ζήμπουργκ Τσισινάου κτλ. Λοιπόν. 7 η ώρα, break, Datalabs μαζί μας και σήμερα, 2-3-10-22-29-62-datalabs.edu.gr και επιστρέφουμε σε λίγο. Λίμπερο 107,4, σαν το σκύλο με το γάτο, ή σαν το σκύλο με τον γάτο, δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Εδώ ο Νίκος μας έλεγε στο διάλειμμα για τη γεμάτη μέρα που είχε σήμερα. Γεμάτη και είναι και τελείωτη, αυτό είναι το κακό. Γιατί έχει μεγάλο βράδυ. Πολύ πράγμα. Αυτό είναι το κακό. Αφού... Αυτό τι κάνει, ρε. Εντάξει, είναι τίμιος, φίλε, να σου πω κάτι. Είναι εξαιρετικό συνεργάτη. Τον έχω χάσει. Αυτές τις ώρες είναι εξαιρετικό συνεργάτη. Δεν ξέρω τις πρωινές τι έκανε. Εντάξει, τις πρωινές μπορεί να έχει λίγο κάποια θέματα. Τι πρωινές δεν τον αξιοποιούσαν ποτέ. Ναι, ρε, παιδί μου. Εντάξει. Εννοώ στις ώρες τις κανονικά εργάσιμες, να το πω έτσι. Άντε. Μπορεί να έχει λίγο κάποια θέματα, αλλά τις βραδινές ώρες είναι, δηλαδή είναι ο υπερτίμος συνεργάτης, φίλε. Έχουμε 100% συνεργασία. Όποτε πει κάτι τον καλύπτω, όποτε του πω κάτι με καλύπτει, δεν έχουν ποτέ θέμα. Ποτέ. Οι κανονικές του εργάσιμες είναι οι βραδινές. Αυτό σου λέω. Δεν είναι φίλε, όταν είναι στο τομέα του. Μια φορά τον είχαμε βάλει πρωί και δεν ξύπνησε, το έκανε σε ρί. Και έπεσε και μύθηκε μετά. Εντάξει. Δεν άλλο. Τεράστιο θα πάτε, μου λέει. Τεράστιο. 2-3-10-27 και 3 οκτάρια ανοιχτέ οι γραμμέ για κανένα 20 λεπτάκια ακόμα. Δηλαδή, Νικό, περίμενε τώρα λίγο. Οι γραμμέ ήταν ανοιχτέ. Okay. Είπε να τοποθετηθώ για το Last Dance, αυτό που μα είπε πριν, δηλαδή. Ναι, να συνεχίσω, βεβαίω. Γιατί το σταμάτησε. Εγώ σου λέω πρέπει να εστιάσουμε στο πώ χτίζεται και πόσο υπομονή πρέπει να δείξει για να χτίσει ένα επιτυχημένο franchise. Μια ομάδα που σε βάθο χρόνου θα σου φέρει τίτλου. Και όχι. Να φτιάχνεις μια ομάδα και μέσα στον χρόνο να περιμένεις κατευθείαν επιτυχία. Κοίταξε, Νίκο, σκέψου λίγο. Έχει λίγο στην αρρώστια γενικότερα ότι στην Αμερική είναι πολύ, πολύ διαφορετικός ο τρόπος σκέψης από τον ευρωπαϊκό σε αυτό το κομμάτι. Γιατί στην Αμερική, επειδή είναι και πάρα πολύ επαγγελματικά τα πράγματα, κάτι που στην Ευρώπη δεν ισχύει σε τόσο μεγάλο βαθμό, ακόμα και στους καλύτερους οργανισμούς. Στην Αμερική δεν έχουν κανένα θέμα, δεν θα είχαν κανένα θέμα δηλαδή οι Bulls. Μετά από 3 πρωταθλήματα να λέγανε τον Τζόρνταν ότι θα σε κάνουμε trade γιατί θέλουμε να κάνουμε, ξέρω εγώ, ξανά rebuild και να φέρουμε ένα νέο από τον draft και δεν συμμαζεύεται. Αυτό, σε αυτή την πλευρά, οι Αμερικανοί είναι killer. Δεν είναι όπως είμαστε εμείς εδώ, που έχεις ένα παιχταρά, ξέρω εγώ, και λειτουργεί έτσι. Δηλαδή, ο Τζόρνταν λίγο η εξαίρεση. Αυτό που εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση, το είχα καταλάβει διαβάζοντας κάποια πράγματα για το Κόμπε. Έχω διαβάσει λίγο και το βιβλίο του. Και έχοντας πιάσει στα χέρια μου και εκείνο το ένα λεύκομα τέλος πάντων με ατάκες του και φωτογραφίες του φοβερές, το θέμα με αυτούς, και νομίζω το αντίστοιχο ισχύει για το LeBron, σε πιο όμως γήινα πλαίσια, γιατί ο LeBron δεν ξέρω αν ήταν το ίδιο επίπεδο μπασκετικά με αυτούς, αθλητικά είναι, με τον Kobe και τον Jordan, είναι το κομμάτι της νοοτροπίας του, ρε φίλε. Αυτό είναι το οποίο εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή με τον, με τον Jordan έχω πάθει πλάκα. Με τον τρόπο με τον οποίο έβρισκε κίνητρο. Δηλαδή, ας πούμε, έχοντας πάρει 4 δαχτυλίδια ή 5. Ποιος, ρε. Προσπαθώ να θυμηθώ πότε ήτανε. Πότε πήρε ο Μαλόν το τίτλο του MVP. Στο πρώτο τελευταίο πρωτάθλημα. Ναι. 4 δαχτυλίδια. Ναι. Δηλαδή, ρε φίλε, ασχολείται ο Μανέτης με σένα, εντάξει. Δηλαδή, δεν έχεις αποδείξει τίποτα. Κι όμως, του τσιγκλάει τον εγκέφαλο το ότι εκείνη τη χρονιά το πήρε το MVP το βραβείο ο Μαλόν και σου λέει ο Μαλόν στο τελικό, έλα εδώ αγοράκι, μας το δείξω εγώ, καταλαβες. Αυτό είναι που μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και είχε φάει και τη χαλασμένη την πίτσα. Ναι.
Το flu game που δεν ήταν flu τελικά, ήτανε, είχαμε πάθει αβαρία. Εν ολίγης. Και στο flu game έβαλε 38 πόντους, ρε φίλε. Φαντάσου. Που να μην ήταν κι άρρωστος δηλαδή. Εντάξει. Που τα συμπτώματα τροφικής δηλητηρίας όπως έχει πάθει, μιλάμε τώρα μια μέρα. Σε λυγίζει. Είσαι. Δεν μπορείς να βάλεις τίποτα στο στόμα σου. Ό,τι και να βάζεις βγαίνει. Υδρώνεις. Είναι πολύ κακό συνέστημα. Και ο τύπος μπήκε μέσα στο τελικό και έβαλε 38. Ωραία. Εντάξει. Εγώ επιμένω και λέω παιχνίδι, ότι το μπάσκετ ήταν πολύ διαφορετικό. Λέω εγώ. Ναι. Το πιστεύω αυτό που λέω και γι' αυτό δεν μπαίνω ποτέ στη διαδικασία σύγκρισης. Πιο φυσικά. Με τον LeBron και με τον τέτοιον. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αν έπαιζε ο Jordan τώρα, όπως ήταν τότε, θα υπήρχαν πολύ περισσότεροι τρόποι να τον αντιμετωπίσουν. Κατάλαβες. Όπως αντίστοιχα, να πω ένα παράδειγμα, αν ο Αντετοκούμπο έπαιζε τότε, θα έβαζε 60 πόντους στο παιχνίδι. Θα περνούσε πάνω από όλους. Γιατί ήταν πιο αργό το άθλημα. Ωραία. Και αυτός θα ήταν ένας παίχτης 2-15, ο οποίος θα έπαιρνε πάνω το τρίποντο και θα κάρφωνε. Κατάλαβες, το βάζω σαν σύγκριση. Έτσι. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο Τζόρνταν δεν θα ήταν και τώρα παιχταράς. Δεν το συζητάμε. Προφανώς και με αυτή την νοοτροπία θα είχε βρει τα κουμπιά του, τέλος πάντων. Αλλά είπε και ένα πολύ σωστό, ότι στο τέλος το γούσταρα πιο πολύ, γιατί δεν εκμεταλλευόμουν μόνο το κορμί μου. Επειδή μεγαλώνοντας δεν μπορούσε να εκμεταλλεύεται μόνο τη δύναμή του και τα μούσκουλά του, και εκμεταλλευόταν και το μυαλό του περισσότερο. Και εντάξει, ήταν και μεγάλο αλήθεια. Όσο μεγάλο έπρεπε να είναι. Εντάξει, δηλαδή ήταν, μιλούσε σε όλους, τώρα δεν υπήρχε τώρα, εντάξει. Σε παρακαλώ. Γι' αυτό ήταν και αυτός που ήταν. Ακριβώς. Και γι' αυτό οι παίχτες συνήθως να βγαίνουν μια τη δεκαετία, μια την εικοσαετία. Ένα στα 10 χρόνια βγαίνει. Δηλαδή σκέψου τώρα ότι και ο Λεμπρόν πια φτάνει στα 35. Κάπου τόσο, δεν είναι 34. 35 είναι, για νομίζω κλεισμένα κιόλας. Ναι. Θα πρέπει να βρει τον επόμενο τώρα να βγάλει το NBA έναν αντίστοιχο. Δεν ξέρω αν θα βρει. Δηλαδή ο Γιάννης δεν ξέρω αν είναι τέτοιο. Δεν ξέρω. Θα φανεί. Δεν ξέρω. Ναι, γιατί και στην Αμερική ξέρει. Είναι ακόμα πολύ μικρό κιόλα. Εντάξει, 25 χρονών μόνο. Ναι, θα μου πει στην Αμερική μετά από εκεί από τα 25-26 αυτή. Αυτό. Ναι, γιατί ναι. Μετά είναι σε ομάδες που μπορεί να παίρνουν τίτλους. Δηλαδή και ο Τζόρνταν. Στην Αμερική μετράει πάρα πολύ αυτό, έτσι. Από τα 26 παίρνεις, και μετά. Τι παίρνει από δαχτυλίδια. Δεν είναι δηλαδή μόνο ότι α, είναι MVP, α, βάζει τρίποντα, είναι σκόρε και τέτοια. Θέλουν και δαχτυλιδάκι. Γιατί αλλιώ σου λέει φλαράκι, τι να σε κάνω. Ευχαριστώ πολύ. Α πούμε ονομαχία με τον Ρέτζι Μίλλερ. Ωραίο ήταν εκείνο. Και ήταν πολύ ωραίο. Και ο Ρέτζι, μέγα αλήτη, έτσι. Δηλαδή πηγαίνει και στουκάρει πάνω του για να βγει στη γωνία ο Σταρ Τρίποντο. Και το χώνει. Έτσι. Που είναι με τον Τζόρνταν. Και το σου που δεν μπήκε, ρε φίλε, μετά. Δηλαδή που μπαίνει και βγαίνει. Καλά, ναι. Το πλάνο, ρε φίλε, στο Λάρι Μπέρντ βάζει το τρίποντο και παρηγυρίζει το γήπεδο και ο Μπέρντ είναι έτσι. Γιατί λέει, ξέρω τι. Γιατί στο Πέιστερ, γιατί έχει δει ότι έχει ένα δευτερόλεπτο και σου λέει θα την πάρει την μπαλοτζό, θα την πάρει μέσα, θα χάσουμε. Εντάξει τώρα, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Η νοοτροπία αυτών των παιχταράδων όλα τα λεφτά. Δηλαδή το κομμάτι το μπασκετικό, το βλέπεις ρε παιδί μου, σου κάνει εντύπωση, λες πω τι παιχταράς, πώς το βάλε εκείνο, πώς το έκανε. Αλλά αυτό εδώ το κομμάτι του μυαλού, της νοοτροπίας του. Δεν ξέρω πού μπορείς να το βρεις. Δεν ξέρω πού μπορείς να το βρεις. Προφανώς και ο Γκάλης είχε τέτοια λογική. Τι είναι. Απλά και ο Γκάλης ρε παιδί μου. Εντάξει, στην Αμερική είναι πιο εύκολο να βγει προς τα έξω αυτό το πράγμα. Έτσι. Πιθανολογώ τέτοια λογική έχει ο Σπανούλης. Ή ο Διαμαντίδης. Ο Διαμαντίδης δεν ξέρω αν έχει τέτοια λογική. Όχι, δεν νομίζω να ήταν τόσο killer. Ο Διαμαντίδης απλά, επειδή έκανε πάρα πολλά πράγματα, είχε και τρομερή αυτοπεποίθηση μέσα στο παιχνίδι από ένα σημείο και μετά. Ναι. Ήταν και σωμαδάρης, έτσι, τα λέμε αυτά. Τώρα πει λίγο θέση. Με τον Διαμαντίδη. Γεια σου, φιλματάκι παραπάνω. Πού σκύλιγο παραπάνω. Οκ. Πεχταράζει, το συζητάμε. Ο Σπανούλης νομίζω είναι πιο κοντά σε αυτό το οποίο περιγράφει. Όλα αυτά βέβαια τα λέμε πάντα τηρούμε των αναλογιών. Έτσι προφανώς και δεν μπαίνει κανένα στην ίδια ζυγαριά. Όχι, το συζητάμε. Εντάξει, καμία σχέση. Έτσι. Πιστεύω ότι στο αντίστοιχο Last Dance του Κόμπι το ίδιο πράγμα θα συζητάμε για το μυαλό και την οτροπία την οποία είχε. Και στο αντίστοιχο ξέρω εγώ του Λεμπρόν πάλι το ίδιο θα λέγαμε. Απλά και ο Λεμπρόν ήταν άλλη. Ο Λεμπρόν, α πούμε, ρε παιδί μου, από την ώρα που. Ο Λεμπρόν νομίζω ήταν ο πρώτος που από high school πήγε στο NBA κατευθείαν, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω, ναι. Με το που έγινε αυτό, από το πρώτο λεπτό ήταν όλα πάνω του. Αλλά σε άλλη εποχή. Δηλαδή ήταν και η εποχή. Είπε και σε κάποιον. Δεν ξέρω ποιος το έλεγε. Το έλεγε εκείνη η τύπισσα. Ξανθιά. Ναι. Που έλεγε ότι ο Τζόρνταν, ρε παιδί μου, δεν είχε. Τα social media. Δεν ήταν σε αυτή την εποχή που ναι. Μπορείς και τον εαυτό σου να τον προμοτάρει. Δηλαδή έγινε γνωστός γιατί ήταν παιχταράς. Τελείωσε. Δεν είχε κάτι άλλο. Και γι' αυτό είναι ο Γκούτ, ρε φίλε. Ναι. Okay. Εντάξει. Τι να πω. Μακάρι να αναπαιχθεί και αυτό που πρέπει να δούμε το παιχνίδι ξανά. Και όπως είπε και ένας φίλος μου, ο μεγάλος χαμένος λέει ντοκιμαντέρ είναι ο Ρόι Μπρόνλι. Γιατί? Γιατί αποδείχθηκε
ξεκάθαρα πλέον δεν τίθεται θέμα. Δηλαδή, αμφισβήτηση, ποιο είναι ο κορυφαίο όλων των εποχών. Άσχετα, μιλάμε για διαφορετικέ εποχέ μπάσκετ. Μην μπαίνουμε ρε, σε αυτή τη διαδικασία τώρα. Μην μπαίνουμε τώρα σε αυτή τη διαδικασία. Το ξαναπεί. Λοιπόν, το ESPN εδώ με επιβεβαιώνει ένα δημοσίευμα αυτό. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό αρνητικό, είναι και όλο το γύρω-γύρω. Δες την έρευνα που έχεις μπροστά σου τώρα για τη σύγκριση. Γιατί αυτό θα διαβάζω λογικά. Όχι, δεν συγκρίνω. Βλέπω το Game 6 που λες τώρα. Α. Θα το δείξω το ESPN σε high definition. Μάλιστα, να. Κανονικά τα πάντα. Με δηλώσεις και αντιδράσεις και τα πάντα. Δεν νομίζω να το δείξει αυτό το τέτοιο. Ρε. Πίτσα μπύρα το δούμε. Θα το δείξει στο Netflix. Έχει εγώ δύσκολο. Απλά online όλοι κάπου το βρούμε, ναι. Εγώ σου λέω δεν κάνω ποτέ αυτή τη σύγκριση. Τη θεωρώ λάθος. Έτσι. Ο καθένας συγκρίνεται με την εποχή του, λέω εγώ. Έτσι λέω εγώ. Δηλαδή, κάτσε να σου πω λέω κάτι. Σε 50 χρόνια θα κάνουμε το κουβέντα με τον Τζόρνταν ο καλύτερος. Όχι, μπορεί να έχουν βγει ρε φίλε δύο καλύτεροι Τζόρνταν. Καταλαβαίνεις. Σε 50 χρόνια μπορεί να υπάρχει τετράποντο. Ωραία, να έχει η γραμμή που θα σου πάρουν τετράποντα. Αυτό μπορεί να έχει γίνει σε 2-3 χρόνια. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, δεν είναι η διαδικασία, είναι η σύγκριση είναι λάθος. Είναι λάθος. Τι να σου πω τώρα. Ο Λεμπρόν, ρε φίλε, αν έπαιζε. Έτσι όπως παίζει ο Λεμπρόν, αν έπαιζε τότε. Άμα έτρωγε κανένα δυο από το Λεϊμπίρ, θα έπεφτε κάτω και θα έκλαιγε. Θα ξαναπήγαινε μέσα στο καλάθι. Καταλαβες. Γι' αυτό σου λέω ότι συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Εγώ πιστεύω πάντως, μπορεί να φανεί η ιεροσιλία, ότι ο Κόμπι ήταν πιο καλλιτέχνης, σίγουρα από τον Λεμπρόν, δεν το συζητάω, ωραία, αλλά και από τον Λεμπρόν και από τον Τζόρνταν. Καλλιτέχνης, δηλαδή, τεχνική ρε παιδί μου, δηλαδή, δεν ήταν ότι ήταν το υπερκορμί, ας πούμε, Τζόρνταν στην εποχή του, ρε φίλε. Εντάξει, μιλάμε τώρα τα κορμάρα. Ο Λεμπρόν το ίδιο. Έτσι. Το πήγε ένα βήμα παραπέρα, νομίζεις. Ναι, ο Κόμπι, ενώ ήταν και αυτός κορμί, αλλά όχι αντίστοιχο. Ναι. Είχε τον τρόπο να βάλει την μπάλα στο καλάθι με κάθε τρόπο, καταλαβαίνεις. Γι' αυτό λέω ότι μπορεί να ήταν λίγο πιο καλλιτέχνης. Στα δικά μου τα μάτια, μπορεί να κάνω λάθος. Ναι. Ή μπορεί επίσης εγώ να τον έζησα πιο πολύ τον Κόμπι. Μπορεί και αυτό, έχω συνδυάσει. Για να μην είσαι τόσο αντικειμενικό. Ναι. Εντάξει, παίζει και αυτό το ρόλο του, εννοείται. Που εγώ τον έβλεπα τον Κόμπι ως φαν το Celtics, δηλαδή τον έβρεζα στα παιχνίδια τα οποία τον έβλεπα και ειλικρινά, δηλαδή θυμάμαι κάτι σειρές. Οι Celtics πότε το πήραν, το 8 νομίζω το πήραν. Με Garnett τότε και. Ναι, το πήραν με τους Big 3 που είχαν τον Garnett, τον Allen και τον Pierce. Ή την προηγούμενη χρονιά την επόμενη πάλι που είναι η σειρά. Δηλαδή εκείνα τους τελικούς έχει πάρει μόνος τον Brian, αδερφή. Δηλαδή και ο Κόμπι τους έχει πάρει μόνος του. Παίζει μόνος του Celtics, μόνος του. Καταλαβες. Αυτό που έκανε και ο Jordan πολλές φορές. Ναι. Ναι, αλλά βλέπεις τώρα σε αυτή την εποχή που είμαστε. Δεν είναι και τόσο εύκολο να γίνει κάτι. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχουν επεχθαράδες που βάζουν 40 και 50 και 60, αλλά βλέπεις ότι χρειάζεται και ο παίκτης ρόλου. Δηλαδή, ο Τζόρνταν πήρε 6 τίτλους και ο παίκτης ρόλου φάνηκε με εκείνο το τρίποντο του Πάξον, ας πούμε, μια φορά. Και με του Κέρ. Οκ, προς το τέλος. Τώρα, ναι. Κατάλαβες. Αυτό ναι. Σου λέω. Εδώ, Last Dance. Όχι, μας δέσανε. Είμαι τον. Λουζάρα. Λουζάρα. Πολύ καλό. Κύριε Λέις. Για πες. Είμαι τον Πίπεν, ρε φίλε. Με τον Πίπεν τι εννοείς. Για ποιο θέμα. Στο τελευταίο παιχνίδι, είναι τι έκανε. Που ήταν με την πλάτη, με ναι. Που είχε το ζήτημα. Εγώ δεν ήξερα ότι μπορείς να πάθεις αυτό στην πλάτη. Πρώτη φορά το είδα αυτό το πράγμα, πρώτη φορά το άκουσα. Σε ένα παιχνίδι που το πάω και έχει γίνει αυτό. Σπασμό στην πλάτη. Αυτό είχε και ο Πίπεν. Πρώτη φορά, ρε φίλε, το είδα αυτό. Το είχε και ο Πίπεν, ναι. Και μου έκανε εντύπωση. Ας πούμε, βλέπεις ότι πηγαίνανε μέσα τον βαρούσαν, ξέρω εγώ, μια ενεσούλα. Και έβλεπε. Μια χαρά ήταν πριν. Πριν τρία λεπτά. Εγώ τι έβλεπα. Το βαρούσαν την ενεσούλα, έπαιρνε πέντε λεπτά μέσα, λίγο μασάζ, ερχόταν, επέστρεφε. Και εγώ δεν περίμενα να. Και εγώ δεν περίμενα κιόλας να επιστρέψει. Όταν βλέπω να πηγαίνει μέσα από την τρία, λέω τελείωσε, πάει αυτό, γεια σας. Ναι. Δεν το περίμενα να θα επιστρέψει πάλι. Ναι. Και λέει κάτι με ηλεκτρικές συσκευές, κάτι τον κάνει, κάτι μαζάς, κάτι τέτοιο. Καθόταν 5 λεπτά, ξεκουραζόταν, τρίτη περίοδο έξω, τέταρτη μέσα. Μπες παίξε. Και μπήκε. Τώρα πού να γίνει αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Τώρα τίποτα. Απονάω λίγο, τελείωσε. Γεια σας. Πού να γίνει. Και σκέψω ότι στο ξεκίνημα, τον πιάνει, βγαίνοντας του λέει, μεγάλε δεν μπορώ, άλλο φεύγω. Του λέει του Τζόρνταν. Γιατί ο άλλος θες πάλι που το μάτι σηκώθηκε και έφυγε. Πήγε με το Χάλκο. Σε παρακαλώ. Καλά, χαζός. Σε παρακαλώ, ρε φίλε. Ναι, αλλά γύρισε μετά και έκανε παιχνιδάρα. Σε παρακαλώ. Ρε, γι' αυτό ήταν ο Ρόντμαν όμως, Ρενίγκο. Σε παρακαλώ. Πήγε, βαρούσε με τις καρέκλες τον άλλον. Γύρισε, έκανε ματσάρα. Ριμπάουντ από εδώ, από εκεί. Καλά. Γι' αυτό είναι. Πολλές φορές αν ακούσεις προπονητές, όχι σε συνεντεύξεις, να μιλήσεις λίγο με προπονητές για διάφορα πράγματα. Δηλαδή η δουλειά του προπονητή δεν είναι απλά δύσκολη. Είναι. Πάρα πολύ επενδυτική. Ο προπονητής πρέπει να είναι καλός στη δουλειά του, στο κομμάτι το καθαρά προπονητικό. Πρέπει να έχει δει τους συνεργάτες που να καλύπτουν τα κενά τα δικά του σε όλα τα επίπεδα.
και έχει να κάνει, είτε μιλάμε για ομάδα μπάσκετ με 12, ξέρω εγώ, 13 παιδιά, ποδοσφαίρου με 30, και πρέπει όλους αυτούς, είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο, τους έχει ευχαριστημένους. Δηλαδή, τον Ντένις Ρόντμαν, για παράδειγμα, έτσι, δεν μπορούσε να πας κόντρα, ρε φίλε. Δεν μπορούσε να πας κόντρα. Τι ήθελε να πας στο Las Vegas μετά το τρίο τελικό, που πήγε στο. Να κοπανάει με τον Hulk Hogan εκεί πέρα κόσμο, πήγε. Γύρισε μετά, παίξε. Έτσι. Δεν του το επιβεβαιώ ότι πάω, δεν ενημέρωσε κανέναν και πήγε. Εντάξει, ρε φίλε. Okay. Και απλά είπε ότι ήταν δικαιολογία του Σαπών, μετά λέει ο άλλος. και του λέει δημοσιογράφος μετά, αμέσως μετά, λέει: εσείς λέει το έχετε κάνει θέμα, λέει, δεν το έχουμε κάνει, λέει, εμείς, λέει. Εντάξει. Αλλά εγώ είναι αυτό που λέω πολλές φορές, ότι για τους αθλητές γενικότερα, αν θες να βγαίνεις, να πίνεις, να ξενυχτάς, αλλά το αντέχεις και την επόμενη μέρα μπαίνεις στο γήπεδο και παίζεις, και παίζεις καλά, κάντο. Αυτό που έκανε ο Ρόντμαν δηλαδή. Αν δεν το αντέχεις, ρε φίλε, όμως μην το κάνεις. Ναι. Αυτός μπορούσε να το διαχειριστεί. Άλλοι δεν μπορούν να το διαχειριστούν τώρα. Και αυτό ήταν κυρίως φαινόμενο, αυτό το λέμε αφορμή ποδοσφαιριστές των ομάδων μας, ας πούμε, που εντάξει ακόμα το κάνουν, αλλά πιο σύνθετες φαινόμενο ήταν πριν 10 χρόνια, που ειδικά του Άρη, ας πούμε, οι Ισπανοί, βγαίναν και πήραν όλη την ώρα. Δεν το σηκώνανε όμως τις περισσότερες φορές, ρε φίλε. Άμα το σηκώνεις, κάντο. Και μπαίνεις την επόμενη μέρα μέσα στο γήπεδο και βάζεις δύο γκολ, κάντο. Δεν έχω κανένα θέμα. Και τους ψάχνανε οι δικοί μας στην Green, να πούμε. Το άρωμα έχει κλείσει. Ναι, ρε. Έχει κλείσει. Ναι. Νομίζω υπάρχει άλλο μαγαζί θέση του. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Έτσι νομίζω. Εξαιρετικό. Την προλάβαμε και την κρίνει στα τελευταία. Τελευταία. Πήγε για πάνω το Σαββατοκύριακο. Πού? Πήγε για μπάνιο. Τρελό. Δεν ανέβασε τίποτα. Εντάξει, κύριο ήσουν. Okay. Δεν πήγα. Περίμενα να δικάσω. Αλλά είδα ότι δεν ανέβασε. Κάτι λέω για να μην ανέβασε, δεν πήγε. Όχι, δεν πήγα. Τρελό. Είχε κάτι ωραίο στον ποταμό. Είχε πολύ ζέστη αυτό το Σαββατοκύριακο, να πούμε την αλήθεια. Την Κυριακή είχε περισσότερο, όχι το Σάββατο. Είτε έχει πολύ κουφόβραση, δηλαδή ήταν κακή κατάσταση. Και έβλεπε και τη συννεφιά το πρωί και έλεγε εντάξει, μωρέ, καλά, φάνη και είχε πολύ ζέστη. Το κακό σε χθεσινή μέρα ήταν ότι ήρθαν κάτι φίλοι από Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Να πάμε, λέει, βόλτα. Πάρουμε ένα καφέ, λέει, και πάμε βόλτα. Άντε. Τέλεια. Μπουνιά παντού. Εγώ δεν για είχα... να πάρουμε το καφέ, ουρά μέχρι τον Μπαχτσέ. Πέρα από το ότι είχε ουρά, ναι. Εντάξει, okay, δεν... άλλοι... σε άλλο μαγαζί, όπω με αυτή περιμέναν πολύ, εγώ πήγα σε ένα πιο δίπλα που δεν περίμενα τόσο. Τέλος πάντων. Εγώ δεν είχα τόσο καιρό, δεν έχω πατήσει στην παραλία τη πέρα πλην μια φορά που είχε λίγο κόσμο. Okay. Και γινότανε. Ο πανικός. Ναι. Δηλαδή, τόσο κόσμο είχε βγει για περπάτημα και περπατούσε με λιγμούς, λες και περπατούσε στη Μισκή. Και έχουμε ξεκινήσει από την Περαία τώρα και έχουμε φτάσει στον Μπαξέ. Και του λέω: είστε χαζοί και συνεχίζαν οι άλλοι. Θα φτάσουμε στη μηχανή, να λέω λίγο. Και γυρίσαμε πίσω. Εντάξει. Καλό ήταν το περπάτημα, καλό είναι γενικότερα, αλλά πάρα πολλοί κόσμος. Για μπάνιο δεν είδα πάρα πολλού. Ευτυχώ θα πω εγώ. Ευτυχώ θα πω εγώ. Ναι, 100. Δηλαδή είδα καλή του λίγο κόσμο, ελάχιστο την ώρα που βγήκα εγώ για περπάτημα 7.30-8 παρά, α πούμε. Που περπατούσαν. Στον ποταμό είδα φωτογραφίες, ας πούμε, σε site που είχε ουρές αυτοκινήτων ατελείωτες. Και πηγαίναν, ας πούμε. Να, ο Σάιξ εδώ πέρα που με ρωτούσε την Παρασκευή, έρχεται ρε παιδί μου, ή που λέει, τι πιστεύεις ότι θα γίνεται, λέει, η επανομιλία του Σαββατοκύριακο. Και του έδωσε μια πάση που δεν μπορούσε. Με το μηχανάκι να πήγαινες, μπορεί και πάλι να κολλούσε. Του λέω, θες να βουτήξεις. Όχι, λέει, να πάμε, λέει, να μολύσουμε, λέει, τα παιδιά. Εντάξει, του λέω, και πάλι δύσκολα, λέω, είσαι, αλλά. Όχι. Τώρα, ας πούμε, που άνοιξε και για Χαλκιδική, είναι πιο διαχειρίσιμο, ας πούμε, για να πας. Εγώ δεν έχω. Σήμερα. Εμένα το θέμα μου δεν είναι ο φόβος. Α, θα κολλήσει. Τι γιατί θα κολλήσει. Εδώ μπαίνουμε. Εδώ πήγα σε γνωστό μαγαζί με παιχνίδια την Παρασκευή. Πότε δεν μπαίνει την Παρασκευή. Και γινόταν ο πανικός και 9 στους 10 δεν βρούσανε μάσκα. Πιο επικίνδυνο να κολλήσει εκεί παρά στην παραλία. Ναι. Και με τις χαζομάρες, λέει, να μην έχει μουσική λέει, και ποτά, λέει, γιατί φέρνει τον κόσμο πιο κοντά. Ρε, άιντε από εδώ τώρα. Άιντε από εδώ τώρα. Παρασκευή, βράδυ, τι θα κάνουμε, ρε χαρδαλιά, δηλαδή στα beach bar, θα φασωνόμαστε. Να μην έχει μουσική. Ο λόγος που δεν έχει μουσική είναι αυτός. Κάτι τέτοιο άκουσα, ρε. Τι θα κάνουμε, φασωνόμαστε στα beach bar, είναι δυνατόν. Τι να πω. Τέλος πάντων. Εντάξει, εγώ πίστευα ότι θα την έκανε σε κάποια φάση, Σάββατο Κυριακή, αλλά κράτησε όντως. Όχι, ρε. Το κράτησε αυτό. Πίστευα ότι δεν θα πάω γιατί θα έχει πολύ κόσμο και τέτοια. Όχι, όχι. Ήσουν τίμιος. Όχι, όχι. Δεν θα έκανε αυτό το λάθος. Πολλοί το κάνανε. Εντάξει, οκ. Okay. Θα ήθελα δηλαδή, τώρα πούμε, να βγει ένα σαν ακούει και που πήγε στην Πανομήτω από τον κύριο στον ποταμό να μου πει την εμπειρία του. Να μου πει αν το απόλαυσε αυτό το πράγμα σαν διαδικασία. Ειδικά αν έπεσε πάνω σου η ουρά και περίμενε. Μη βιάζεστε, ρε παιδιά, δηλαδή κατευθείαν να πάτε όλοι να βουτήξετε. Λες και η θάλασσα θα φύγει μες στο καλοκαίρι. Καθίστε λίγο, περιμένετε. Εντάξει, είναι τόσο όμορφη η Πανομή, ρε φίλε. Που... Ρε, μην ηρωνεύεσαι, η Πανομή παλεύεται σχέση με την Περαία. Μην την υποτιμά και τόσο πολύ. Ποτέ. Ναι, και δεν έχει πάει ποτέ κιόλα. Σου λέω τα νερά είναι καθαρά εκεί.
Σου λέω ότι τα νερά τη Πειραιά, α πούμε, δεν είναι για να βουτήξει. Άσε τα βουτάνε κάποιοι. Είναι πάνω, μην βουτά. Άνετα. Άνετα, ναι, βουτά ναι. Άνετα, όντω. Είναι μια αλήθεια. Αλλά όχι τέτοια κάψα, δηλαδή. Α, να πάμε για μπάνιο επειδή έχει ζέστη. Σιγά, ρε παιδιά. Θα έχετε να κάνετε μπάνιο μέχρι το Σεπτέμβριο. Και τον Οκτώβριο με έχει ζέστη, Νίκο, γιατί όχι. Δύσκολα. Ναι, αυτό μόνο στην Κύπρο γίνεται που κάνουν μπάνιο μέχρι τον Νοέμβριο. Γιατί, ρε Νίκο. Μπορεί να το πάμε μέχρι τότε. Εδώ πέρα δύσκολα. Καλά, εντάξει, κάποιοι σαν και εσένα πηγαίνουν διακοπές στο Σεπτέμβριο. Όπως πήγες εσύ πέρυσι, ναι, πού είσαι πάει. Τι ωραία, στην Ήδρα. Στην Ήδρα, μπράβο. Τι ωραία. Που όπου ξαναπήγαινα με τρέλα. Ήδρα Μπίτς. Οκτώβριο πάλι, που ήταν πολύ ωραία. Γιατί Οκτώβριο, λέω, πώς το λένε Σεπτέμβριο, γιατί λογικά εκεί πέρα Ιούλιο, δεν ξέρω πώς θα γίνεται. Είναι και πολύ μικρή, πρέπει να έχει πολύ κόσμο. Εντάξει. Τέλος πάντων, να δούμε θέση που θα πάμε, Νίκο. Δεν έχετε αποφασίσει ακόμα. Βρε, μια σκέψη έχουμε, αλλά υπάρχουν κάποιες, μια διστακτικότητα, κατάλαβες. Η οποία έχει να κάνει με. Να, πώς και τι και το πλοίο και δεν ξέρω εγώ τι και τέτοια. Που, όχι από μένα, όπως καταλαβαίνεις. Ναι, καλά, ναι, δεν το περίμενα από σένα αυτό το πράγμα. Επίσης είναι και λίγο ρομαντικό, Νίκο, γιατί άμα όλο τον Ιούλιο παίζεται μπάλα. Ωραία, γιατί είναι που ότι παίζεται άλλο. Ωραία. Πού θα σηκώθουμε να φύγουμε να πάμε, κατάλαβες. Γιατί ρε φίλε, μπάσκετ, μην μπάσκετ ασχολείσαι, τελείως. Ναι, σωστά, σωστά. Σωστό, σωστά, εγώ ασχολούμαι μπάσκετ. Ναι, κατάλαβες. Γιατί μόλις τελειώσει η μπάλα θα φύγω εγώ. Πού θα πας, Νίκο? Αν ανοίξω αεροδρόμια, δεν ξέρω αν θα πάω τώρα καμιά Κύπρο σίγουρα και με τους κολλητούς μου λέμε να πάμε κάπου. Ναι, ναι. Αλλά υπάρχουν ζητήματα τα οποία πρέπει να διευθετηθούν. Δηλαδή, ετήσια αδεία μετά τα μέσα Ιουλίου, δηλαδή. Σίγουρα. Μάλιστα. Σίγουρα. Μια εβδομάδα εκεί και μια εβδομάδα τώρα θα δούμε μια, μετά. Μια εβδομάδα και μια εβδομάδα ακούω. Ναι, αφού έτσι πάει. Αχα. Μάλιστα. Ναι. Μια εβδομάδα και μια εβδομάδα. Τι εβδομάδες πήρες, πέρυσι και εσύ, ρε? Δύο. Μία πήρες το καλοκαίρι και πέντε μέρες. Και μία πήρες Σεπτέμβριο. Α, στο Σεπτέμβριο δεν πιάνετε, ρε. Δεν πιάνετε. Τι δεν πιάνετε, ρε Νίκο. Κολλημένα ρεπό που δεν είχα πάρει. Άσε ρε τώρα. Μαζεμένα ρεπό ήταν. Τις παπάντζες σου τώρα. Μαζεμένα ρεπό. Ήταν εκεί. Γιατί έχω την αίσθηση ότι με βάση και τα δεδομένα του συντρόφου ότι θα τη βγάλετε Χαλκιδική φέτος. Όχι ρε. Όχι. Μόνο. Αφού φοβάται ρε. Όχι ρε. Εντάξει, θα περάσει ο καιρός, θα φύγει αυτό ρε. Εντάξει. Θα φύγει. Θα φύγει αυτόν τον καιρό. Εντάξει, τώρα ακόμα είναι αρχή. Υπάρχει λίγο φόβο. Σε κάποιου. Σε δύο μήνες ότι θα είναι πολύ καλό. Αυτό σου λέω. Κοίτα, το ότι είχαμε σήμερα μόνο δύο κρούσματα είναι πολύ καλό. Δηλαδή, αν σταθεροποιηθούμε κάπου εκεί σιγά σιγά. Εντάξει, να μην έχουμε κανένα ρε φίλε. Εντάξει, ένα-δύο. Οκ. Okay. Αν περάσει και μέρα που δεν έχει κανένα, ναι, εκείνο θα είναι πραγματικά όπω άλλο και ο Νίκο Καρδαλιά, είναι ακόμη μια νίκη. Και πάμε για την επόμενη. Αλλά ο αγώνα δεν έχει τελειώσει ακόμα και τα λοιπά. Εντάξει. Μένουμε σπίτι, μένουμε ασφαλεί. Έχει κουράσει. Έχει κουράσει. Μην βάλει πιόδρα αύριο. Θα βάλω, δεν γίνεται. Μην βάλει, τελείωνε. Θα βάλω. Δεν φέρουν πλέον αποστροφή και οι δύο. Θα βάλω, είπα. Τέλος πάντων. Επειδή ξέρεις, με αδικείς. Τι εννοείς? Τι κάνεις τον νόμο, τι πτυρίδα έχεις? Όχι, όχι, κάτι είχε να. Κλείσουμε, head and shoulders. Σκουπιδάκι θα νόμιζε, ήταν. Μαμουνάκι. Μαμουνάκι. Οπα. Μαμουνάκι. Ήταν. Μαμούνι. Νίκο. Καλησπέρα από το Σουρούπερ. Ναι, γεια σας. Το Εθνικό Ρεδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Να πω ότι ερχόμενος από τον Αριστοτέλους μέχρι εδώ τηλεόντως αφού, δηλαδή μια απόσταση πόσο μέτρων είναι, Νίκο? 300-400. Ναι. Είδα τρεις άντριδοι. Άντριδοι. Με αυτή την αηδία, δηλαδή ήρθε το καλοκαίρι, το χιαστή αντρικό τσαντάκι, oh. Το οποίο ειλικρινά το κυνηγάω με τα βδελιγμίας, δηλαδή κάθε φορά που το βλέπω η αποστροφή μου είναι τεράστια. Τίνει να ξεπεράσει ακόμα και το βαμμένο αντρικό μαλλί. Δηλαδή, στο βαμμένο αντρικό μαλλί έχω κόκκινη γραμμή, ρε παιδί μου, δεν το μπορώ. Έτσι. Ευτυχώς το χρησιμοποιήσα. Είμαι προκατηλημένος. Δηλαδή, βλέπω κάποιον, άμα δω άντρα με βαμμένο μαλλί, τον θεωρώ ότι κάτι έχει στραβό. Δηλαδή, δεν υπάρχει να είναι normal. Ναι. Φτάνει σε αυτό το σημείο το αντρικό χιαστή τσαντάκι. Και ειλικρινά, ρε παιδιά, θέλω κάποιος από εσάς να πάρει τηλέφωνο που το φοράει και να μου πει πού τον βοηθάει. Θα σου πω, σε στυλ δεν τον βοηθάει πουθενά. Πρόσεξε με λίγο, θα σου πω. Ναι. Πριν 10 χρόνια, για λίγο καιρό το φορούσα. Ήμουν σίγουρος, οκ. Μου το είχε πάρει δώρο. Ναι, ναι. Ναι. Ή τότε τέλος πάντων. Τότε, μπράβο. Ναι. Ωραίο κιόλας, Nike. Δυνατό. Ακούγεται υπέροχο, ναι. Πρόσεξε τώρα, για ποιο λόγο. Εγώ σου λέω, το σταμάτησα όμως μετά από λίγους μήνες. Γιατί. Και, κοιτούσε τον εαυτό μου στον καθρέφτη και έλεγε ότι κάτι. Δεν πάσε καλά κιόλας, ναι. Όχι, ναι, κάτι δεν μου κάθεται καλά, ρε παιδί. Και το έκοψα τέλος πάντων. Ναι. Για κάποιον, α πούμε, όπως εγώ τότε που έχει. Τι έπαθες, ρε. Όχι τίποτα, απλά ακούς και ένα χούμπο εδώ πέρα. Για κάποιον όπως εγώ που έχει κινητό, ναι. Πορτοφόλι, αχα. Καπνά, ναι. Κλειδιά, ναι. Μπορεί να είναι πρακτικό και να τα βάζεις όλα μέσα σε ένα μέρος. Ωραία. Επιλέγω για λόγους. Από τότε που δεν το έχεις, πού τα κουβαλάς όλα αυτά? Στις τσέπες μου. Ναι. Που φουσκώνουν λίγο παραπάνω, α πούμε. Okay. Okay. Καμιά φορά το καλοκαίρι όταν βγαίνω έξω. Καπνά. Ναι. Ναι, αποφεύγω ίσως να έχω και πορτοφόλι μαζί μου και έχω απλά τα χρήματα στην τσέπη. Μάλιστα. Και την κάρτα, ας πούμε, και το δίπλωμα. Ναι.
Κοίτα, τώρα ας πούμε σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε και το συνειδητοποίησα χθες, που βγαίνεις αλλά δεν κάθεσαι κάπου και πρέπει να περπατάς, ναι. Φουσκώνουν λίγο οι τσέπες. Ναι. Δηλαδή τα τσιγάρα, το πορτοφόλι, το κινητό, τα κλειδιά, ας πούμε, ναι. Αλλά άμα πας και κάθεσαι κατευθείαν κάπου, τα πλώνω στο τραπέζι και δεν έχεις στενή, δεν θα πάρεις τσαντάκι, ας πούμε. Ναι. Δεν μπορώ να ακούσω καμία δικαιολογία για αυτό το τσαντάκι, δηλαδή ειλικρινά. Και ξέρεις τι, έχει γίνει πλέον. Δεν είναι τάση της μόδας. Είναι... Έχει γίνει. Κλασικό, δηλαδή δεν είναι ότι βγήκε ένα καλοκαίρι. Το φορούσαν όλοι και σταμάτησε. Είναι πλέον κάτι πολύ φυσιολογικό. Δηλαδή, πραγματικά πρέπει να κάνουμε κάτι, να βοηθήσουμε όλοι σε αυτό το πράγμα. Έχεις, δηλαδή, δεν ξέρω, κάποιο bullying μεγάλο, ώστε να σταματήσει. Δεν θα σου πω ότι είναι κακό, εντάξει. Έχεις ένα θέμα το ότι σε ορισμένα πράγματα είσαι πολύ απόλυτος. Δεν μπορώ, ρε φίλε. Δεν μπορώ. Δηλαδή, τώρα δεν υπάρχει αστεία στο τσαντάκι. Τα οποία όμως. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Τα οποία όμως έχουν να κάνουν καθαρά με τη δική σου αισθητική. Νίκο, δεν έχει να κάνει με καθαρά δική μου αισθητική. Δεν υπάρχει αντρικό χειραστή τσαντάκι. Πάρε μια τσάντα. Μην είσαι τόσο απόλυτο. Κράτα στο χέρι. Μην είσαι τόσο απόλυτο. Γέμισε τη τσέπη σου και γίνε έτσι, σαν το τέτοιο. Είναι πολύ υποκειμενικό όμως και πάλι σου. Ναι, Νίκο, υποκειμενικό είναι. Την υποκειμενική μου άποψη αναφέρει. Ωραία, είσαι πολύ απόλυτο όμως σε κάποια πράγματα. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα και να βάφε τα μαλλιά σε άντρε. Καλά, εντάξει, αυτό. Ό,τι ηλικία κι αν είστε. 100% μαζί σου. Ή να τα κάνετε πλεξούδε όπω θα κάνει ένα σχολητό μου, α πούμε, έχει κάνει μια πλεξούδα. Δεν πειράζει, όχι. Μην τα βάφετε. Μην τα βάφετε. Αφήστε το. Αυτό ναι, okay. Για ποιο λόγο να το βάψει τώρα, α πούμε. Ναι. Και ειδικά κάτι εκεί πέρα, γλιώδη, 50-60 εκεί πέρα που βγαίνει το άσπρο μαλλί και το βάφετε. Έλεο. Και όχι, όχι. Όχι, τσαντάκι, αντρικό χιαστή. Φτάνει. Όχι. Και όχι. Η βαφή ισχύει και για του προπονητέ, έτσι. Που ναι, πολλοί το κάνουν έτσι κι αλλιώ. Ναι. Μην αναφέρουμε τώρα ονόματα. Είχε, ήταν πολύ καλό. Είχε, ναι. Είχε. Βέβαια, είχε πέρα... Και φέτο. Φέτο λίγο με έχει μπερδέψει αυτό. Δεν ξέρω τι έχει κάνει στα μαλλιά του. Αυτό φίλε με έχει μπερδέψει πολύ. Στην αρχή τον πέρασα για περούκα. Μου λένε δεν είναι περούκα. Όχι, δεν είναι. Αλλά είπα για κάνει. Εφύτευση. Μου λένε ούτε εφύτευση είναι. Κάτι κάνει πάνω στο μαλλί, σίγουρα. Ναι. Κάτι κάνει. Ναι, τέλο πάντων. Εντάξει. Φάνησε στο δούλμα και πολύ ζεστάτο. Πάλι. Βέβαια. Αυτό ρε, δεν είχε κοπεί. Νομίζω είναι επανάληψη. Εκτό και αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθο. Δεν βλέπω το σήμα τη επανάληψη, Νικό, όμω να σου πω την αλήθεια. Τι το επαναφέρανε. Δεν ξέρω, δηλαδή τόσο καλή, τόσο πολύ. Επειδή δεν υπάρχει πρόγραμμα τώρα λόγω καραντίνας, χώσανε κονσέρβες από αυτό. Φίλε, δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Έχει ξεκινήσει η εβδομάδα και νομίζω ότι και οι δύο λαχταράμε την Παρασκευή ήδη. Έλα, είναι ουσικά, κάτσε. Εντάξει, καλά είναι. Πόσα πράγματα έχουμε. Καλά είναι. Καλά είναι. Λοιπόν, ακολουθεί ΠΑΚ 24, το οποίο θα ασχοληθεί με τα θέματα που αφορούν τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Θα πάρει κουτζίδι, θα βγάλω, να ξέρω, θα πάρω τηλέφωνο. Ποιον? Πάρει κουτζίδι. Πιπεράδα.gr, φίλε. Δεν μα πει γίνει το παρηγύρι που τον πήγαν από το χείλμα. Θα βγει να μιλήσει. Το φυγεί, τι να βγει. Το πρόλαβαν οι άλλοι. Πάρε τον κύριο Μπαρτζόκη, πώ λέγεται ο τέτοιο. Μπαρτζόκη. Μπαρτζόκη που. Έκανε την εξήγηση σήμερα αυτό. Στο Υπουργείο Μακεδονία. Έστειλε mail όμω. Έστειλε. Αλλά δεν λέει ημέρα και ώρα. Όχι. Α, περίμενε. Θα κάνει την εξήγηση τύπου. Και αυτό σου ήρθε αυτό το mail. Μπράβο. Και σε αυτό τέτοιο. Πώ το λέει. Αυτό είχε πακτήσει με τον Βελόπουλο. Οκ. Okay. Εντάξει. Καμιά καρεμούλα. Λοιπόν, Πάκος 4, Νίκος Μοσκοβίτσης και το επιτελείο του. Όλο το ρεπορτάζ, το παρασκήνιο, μαρινάκηδες από εδώ, από εκεί κτλ. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 18:30. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.